Ακριβώς, Ανδρέα, φαίνεται να διαλυθεί το επάγγελμα των αισθητικών, οι οποίοι παρέχουν και αισθητικές μπότοξ παράνομα, συγκεκριμένα αισθητικός μαϊμού, σύμφωνα και με την αστυνομία, διαφήμιζε μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο Facebook ότι θα παρήχε επεμβάσεις αισθητικής, ωστόσο στήθηκε επιχείρηση από μέλη του αστυνομικού σταθμού Γερμασόγιας, με υποκάλυψη αστυνομικό, μετέφθασαν στο συγκεκριμένο διαμερισμά όπου ανέκοψαν την 50χρονη να προβαίνει σε κάποιες εξετάσεις σε μια άλλη πελάτησα. Εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός της αποκάλυψε την ταυτότητά της, ωστόσο η ίδια δεν είχε τα απαραίτητα διπλώματα για το επάγγελμα που εξασκούσε, ενώ σύμφωνα και με την αστυνομία στο Ινστιτούτο βρέθηκαν διάφορα σκευάσματα και ενέσιμα σκευάσματα τα οποία φαίνεται να υπήρξαν παράνομα στην Κύπρο. Μάλιστα, Έρικα, σε ευχαριστούμε.